Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Μουτσάτσος, όπου σήμερα θα κάνουμε post-game σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανετολικό. Μία εύκολη ανατροπή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έμεινε πίσω στο σκορ νωρίς, μετά από ένα λάθος του Μπιέλ, όπου ο Πανετολικός το εκμεταλλεύτηκε στον εφηβιασμό και σκόραρε στο 13ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 17, με το σούτ του Έζε, το οποίο από την κόντρα στο πόδι του οικονόμου μπήκε και χρεώθηκε σε αυτόν γκολ. Ο Φορτούνης στο 40 με ένα υπέροχο γκολ και ο Ελκαμπή στο 70. Μια κεφαλιά. Τώρα πάμε πιο αναλυτικά. Να πούμε για τον Διακόν, ο οποίος έκανε αρχή με τον Ολυμπιακό. Να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Βγήκε βέβαια από τον αγώνα για ένα τραυματισμό. Ας ελπίσω να μην είναι κάτι σοβαρό. Έδειξε ότι αξίζει τα λεφτά του, με την παλά στα πόδια τουλάχιστον, γιατί δεν είναι και το καλύτερο τεστ βέβαια απέναντι στον Πανετολικό. Μια ομάδα η οποία προσπάθησε, είχε ευκαιρίες, αλλά δείχνει γιατί είναι ουραγός στο πρωτάθλημα. Η άμυνα γενικά ήταν πολύ καλή, το κέντρο επίσης, με πρωταγωνιστή το Φορτούνη, να δείχνει με ένα απίστευτο γκολ, ένα γκολ το οποίο προσπαθεί τόσο καιρό να κάνει ο Μπιέλ. Τελικά δεν τα καταφέρνει και το κάνει ο Φορτούνης με το κακό του πόδι κιόλας. Όπου δείχνει για ακόμη μια φορά ότι φέτος είναι η χρονιά του. Στα 31 του έτη πετυχαίνει το 5ο του γκολ σε 10 εμφανίσεις για φέτος στο πρωτάθλημα. Ήταν εκπληκτικός. Ο Μπιέλ, ο οποίος έχασε φάσεις, έκανε το λάθος για να μπει το γκολ του Πανετολικού και έδειξε ότι για ακόμη μια φορά. Σαν να μην έχει την όρεξη που χρειάζεται να έχει ένας παίκτης για να αγωνίσει στον Ολυμπιακό. Γιατί δυστυχώς δείχνει ότι έχει το ταλέντο, αλλά κάτι δεν πάει σωστά. Ο Μασούρας, ο οποίος ήταν όπως πάντα πολύ ενεργητικός, έβγαλε και την assist στον Ελκαμπή για να κλειδώσει το match. Μια υπέροχη σέντρα και ο Ελκαμπή δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα ας πούμε δύο λόγια για Γιόβιτς και Ελκαμπή. Όπου όπως έχουμε ξαναπεί, ο Ολυμπιακός λογικά θα ψάξει για ένα ακόμα επιθετικό, αν και έχει και τον Αραμπή στον πάγκο, δηλαδή θα έχει 4 αυτή τη φορά για φέτος. Ο Γιώβεντης, ο οποίος δεν έκανε ουσιώδες σουτ, πήρε 2 σουτ τα οποία έπεσαν κατευθείαν πάνω σε πόδι αντιπάλου, δεν κινδύνευσε καθόλου ο Καπίνο, αλλά παρόλα αυτά ήταν σε όλες τις φάσεις, έδειξε την ποιότητά του. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει 2 ασίστ στο Γιόβετιτς σήμερα. Η πρώτη στο Ροντινέι, όπου τον έβγαλε σε τέλεια θέση, αλλά από εκεί με το δεύτερο Ροντινέι δεν μπορούσε να σκοράρει ένα θεωρητικά εύκολο σουτ, αλλά για ένα δεξί μπακ τώρα με το αριστερό σουτ εκεί, με το αριστερό πόδι εκεί πέρα, δεν ήταν τόσο εύκολο από ό,τι φάνηκε. Επίσης έβγαλε παρόμοια φάση στο Μπιέλ, όπου εκεί ο Μπιέλ ήταν λίγο αδικαιολόγητος, αν και είχε λίγο πίεση, αλλά θα έπρεπε να έχει σκοράρει. Απ' την άλλη ο Ελκαμπή, ο οποίος σκόραρε μόλις σε 2 λεπτά από την ώρα που μπήκε, έδειξε ότι είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι έχει το σώμα να το κάνει, είναι ένας παίκτης μίας επαφής, δηλαδή να σουτάρει με τη μία, να πάρει την κεφαλιά κατευθείαν. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος ούτε μπορεί να τριπλάρει, ούτε να κοντρολάρει και να δημιουργήσει, είναι πολύ αργός αυτά. Όχι επειδή είναι αργός σαν παίκτης, επειδή φαίνεται ότι η τεχνική του είναι πάρα πολύ πίσω συγκριτικά με τον Γιόβετιτς ή τον Ελαραμπή. Παρ' όλα αυτά θα δούμε τις εξελίξεις για να δούμε αν θα κινηθεί για καινούργιο επιθετικό Ολυμπιακός και τι μπορεί να βρει. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι θα θέλαν να έρθουν στον Ολυμπιακό και υπάρχουν επίσης πολλοί παίκτες που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να έρθουν στο λιμάνι. Επίσης να πούμε ότι είδαμε τον Ντιμπόρα στο center back, αρκετά καλός, καλύτερος από ότι παίζει σαν κεντρός, πιστεύω εγώ. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω αυτό να μην ρίξει τάχη στα μάτια του Ολυμπιακού και να κινηθεί και για ένα center back και να μην βάλει τον Ιμπόρα εκεί πέρα. Επίσης είδαμε και 16 λεπτά περίπου το Μπρίνιτς. Δεν έδειξε κάτι τρομερό. Έκανε τα τρεξίματά του, έκανε τις κινήσεις του, αλλά τίποτα παραπάνω. Αυτό που έχω να σχολιάσω εγώ είναι ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πιο προσεκτικός και να μην αφήνει τόσες φάσεις στον αντίπαλο. Δηλαδή ο Πανετολικός έκανε 10 σουτ
και είχε ίσες μεγάλες ευκαιρίες με τον Ολυμπιακό. Βάσει στατιστικών, ο Ολυμπιακός είχε μια μεγάλη ευκαιρία, το γκολ του Ελκαμπή, και ο Πανετολικός είχε επίσης μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορούσε πολύ εύκολα ο Πανετολικός να βάλει άλλο ένα γκολ και στο τέλος του αγώνα με κάτι κεφαλιές. Ο Πασχαλάκης ήταν έτοιμος να πιάσει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός, άμα παίξει έτσι απέναντι στη Φράιμπουργκ, δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Πρέπει να είναι προσεκτικός και να παίξει όπως έπαιξε στο Καραϊσκάκι, όπου ήταν πάρα πολύ καλός απέναντι στη γερμανική ομάδα. Οι οποίοι έχουν 9 βαθμούς, είσαμε με τη West Ham, Ολυμπιακός 4 και η Τόπολα 1. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, θα προσπαθήσει λογικά να προηγηθεί και να μπει στη φάση του Europa League. Αν δεν κερδίσει, αν έρθει στη σοπαλία, λογικά κλειδώνει το Conference League. Αν χάσει όμως, θα πρέπει σίγουρα να κερδίσει την Τόπολα, όπου δεν πιστεύω πως θα είναι κάποιο μεγάλο πρόβλημα μέσα στο Καραϊσκάκι με τον κόσμο του. Αυτά για σήμερα. Αν σας άρεσε αυτή η γρήγορη ενημέρωση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, μπορείτε να κάνετε ένα like ή μια εγγραφή. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να κάνετε σχόλια από κάτω, όπου θα σχολιάζονται στα επόμενα επεισόδια για να γίνει πιο δραστικά τα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.